Καβαλιώτησα υποστήριξε με ανάρτησή τη στα social media ότι βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση λόγω παρατηρήσεων που δέχτηκε από ιερέα στην απογευματινή παράκληση τη Τρίτη επειδή φορούσε μάσκα εντό του ιερού ναού στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό. Η ανάρτησή τη αναφέρει: Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σα αυτό που μου συνέβη πριν λίγο. Πήγα να παρακολουθήσω την παράκληση προ την Παναγία σε ιερό ναό τη πόλη μα. Μπαίνοντα, είδα τα περίεργα βλέμματα των πιστών και διαπίστωσα ότι οφείλονταν στη μάσκα που φορούσα μόνο εγώ και ο συγγενικό μου πρόσωπο καρκινοπαθή και κανεί άλλο από το Εκκλησίασμα. Δεν πτωήθηκα φυσικά και την κράτησα μέχρι το τέλο, όπου η ιερέα πήρε το λόγο και μα προσέβαλε. Θεωρώντα ότι η μάσκα προσβάλλει την ιερότητα του χώρου γιατί αμφισβητεί τη θεία χάρη και την αναμενόμενη προστασία από κάθε κακό. Εγώ συνέχισα να τη φοράω κοιτώντα τον κατάματα και αυτό συνέχιζε την πολεμική του εναντίον των παράλογων μέτρων και εμού φυσικά που τα τηρώ. Λέγοντα ότι δεν θα λάβω την ευλογία τη Παναγία και ότι όσοι φορούν μάσκα δεν πρέπει να χαιρετούν τι εικόνε να είναι στον προάβλιο χώρο και όχι εντό του ναού. Τα συναισθήματά μου πίκυλα, θυμό και απογοήτευση. Κανεί δεν έχει δικαίωμα ούτε οι να προσβάλλει του πιστού γιατί είναι νόμιμοι και υπεύθυνοι, αλλά ούτε για να του απομακρύνει από τον ναό. Είναι λειτουργό και όχι ιδιοκτήτη του. Τα συμπεράσματα δικά σα. Άμεση ήταν η αντίδραση τη Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεω και Θάσου στην καταγγελία. Το μήνυμα του Γενικού Αρχιερατικού Επίτροπου αναφέρει. Σχετικά με τη συμπεριφορά του ιερωμένου τη Μητροπόλεω που αφορούσε τη χρήση προστατευτική μάσκα εντό των ιερών ναών. Μα υποδείχθηκε ευθύ αμέσω να ζητήσουμε από την καταγγέλουσα να υποβάλει επωνίμω την καταγγελία τη στην ηλεκτρονική διεύθυνση τη Μητροπόλεω για να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία καταλογισμού ευθυνών και να απαντηθούν υπευθύνω όσα την απασχολούν.